εσείς που εδώ και 2 χρόνια είστε μέσα στα νοσηλευτήρια και δίπλα στον COVID, κοιμάστε με τον COVID ουσιαστικά. Θέλω να μας πείτε το δικό σας το μήνυμα για αυτές τις γιορτές. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι τα τελευταία Χριστούγεννα της πανδημίας. Ας ελπίσουμε ότι από αυτόν τον Χριστούγεννιάτικο τραπέζι θα είναι η τελευταία φορά που θα λείπουν άτομα που χάσαμε λόγω της πανδημίας. Ναι. Αυτή είναι η δική μου ευχή. Και άτομα τα οποία μπορεί να νοσηλεύονται ή να είναι επαφές ή να είναι κρούσματα και να είναι στο σπίτι τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να βρίσκονται μαζί με τις οικογένειές τους. Είναι σκληρό, σίγουρα και ο θάνατος πρώτα απ' όλα, αλλά και το να μην είσαι εκεί είναι επίσης σκληρό. Και επειδή βλέπουμε, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε ή πώς το βλέπετε εσείς το γεγονός ότι αυξάνονται κάθε μέρα οι νοσηλίες. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να αυξάνονται οι εισαγωγές, να υπερτερούν των εξιτηρίων. Ευτυχώς δεν είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός που ανεβαίνουν οι νοσηλίες μας. Μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε και εμείς να δούμε αυτήν την παραλλαγή την όμικρον, η οποία θα επικρατήσει, το πόσα κρούσματα θα φέρει και το πιο σημαντικό, πόσα από αυτά τα κρούσματα θα χρειαστούν νοσηλεία στα νοσοκομεία. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε το ποσοστό που θα χρειαστούν νοσηλεία. Ναι. Τώρα νοσηλεύονται, αν δεν κάνω λάθος, 180 ασθενείς σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 172 ασθενείς, εκ των οποίων 28 είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έχουμε ακόμα 15 επιπλέον των 172, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι με post-COVID. Αυτό είναι ένα πρόβλημα από την άποψη ότι οι άνθρωποι χρειάζονται ακόμη ιατρική φροντίδα και στήριξη, αλλά με αυτό το post-COVID δεν ξέρει και κανείς πόσο καιρό θα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση οι άνθρωποι. Ενώ είναι ακόμα μια πίεση για το σύστημα. Είναι σοβαρή πίεση, διότι αντιλαμβάνεστε είναι ακόμα 15 κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι κλίνες στις μονάδες συντατικής θεραπείας είναι πολύ σημαντικές και χρειάζονται. Είναι άτομα τα οποία έχουν παρατεταμένη νοσηλεία λόγω του COVID-19 και συνήθως δεν έχουν και την καλύτερη πρόγνωση. Α, έτσι είναι τα στοιχεία, ναι, που έχουμε. Ναι, διότι είναι πολύ παρατεταμένη η θεραπεία. Συνήθως, αν είναι να αποσωληνωθούν και να βελτιωθούν, αυτό γίνεται στην αρχή. Εάν έχουν μια παρατεταμένη νοσηλεία, αυξάνονται και οι κινδύνοι για επιπλοκές, βακτηριακές λοιμώξεις και δυσκολεύουν περισσότερο τα πράγματα. Ναι. Πάντως αυτό που παρατηρούμε και από δικά μας άτομα, της οικογένειάς μας, είναι ότι ακόμα και να βγουν από το νοσοκομείο ή να μην χρήζουν νοσηλείας ποτέ, αλλά να έχουν περάσει από κορονοϊό, αφήνει κάποια έτσι, πίσω του, τα σημάδια του εννοώ, σε αρκετές περιπτώσεις. Βλέπουμε αρκετές περιπτώσεις να έχουν το σύνδρομο το long COVID με συμπτώματα τα οποία να επιμένουν. Είτε είναι κόπωση, είτε είναι βήχαση και πάρα πολλά άλλα συμπτώματα που μπορεί να αφήσει ο κορονοϊός. Με την πάρον του χρόνου όμως αυτά ξεπερνιούνται τα περισσότερα. Πολύ λίγα είναι αυτά που θα παραμείνω. Πώς είναι να περνάς τα Χριστούγεννά σου σε ένα νοσοκομείο? Και μιλάω από την πλευρά, εσείς έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνο λόγω COVID, γενικότερα το αντιλαμβανόμαστε, γιατί όταν δουλεύεις με βάρδιες και 24 ώρα ολόκληρα, δεν έχει καμία διαφορά η μέρα, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πρωτοχρονιά. Το ξέρουμε κι εμείς από τη δική μας τη δουλειά. Από εκεί και πέρα όμως, μιλάω για τους ασθενείς και αν αυτές τις μέρες είναι λίγο πιο δύσκολο και ο ρόλος ο δικός σας είναι ακόμα πιο σημαντικός αυτές τις μέρες. Το πιο δύσκολο σε αυτήν την πανδημία, αν το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ότι αυτοί οι ασθενείς νοσηλεύονται και δεν μπορούν να δεχτούν επισκέψεις από τους συγγενείς τους, άρα περνούν αυτήν την νόσο σε ένα δωμάτιο μόνοι και αντιλαμβάνεστε σε γιορτές όπως είναι τα Χριστούγεννα, που είναι οικογενειακές γιορτές, είναι ακόμα πιο θλιβερών
να περνάς μέσα σε ένα νοσοκομείο αυτά τα Χριστούγεννα χωρίς την οικογένειά σου, τους ανθρώπους, χωρίς τους ανθρώπους που αγαπάς. Φαντάζομαι ότι η πιο όμορφη στιγμή των νοσηλευόμενων είναι η στιγμή που ένας νοσηλευτής, ένας γιατρός θα τους πάρει το κινητό τηλέφωνο ή τέλος πάντων κάποια συσκευή για να μιλήσουν και να δουν μέσω της τεχνολογίας τους δικούς τους. Δεν ξέρω αν... Ευτυχώς υπάρχει τεχνολογία για να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν είναι όλοι οι ασθενείς σε θέση να το κάνουν. Ναι, σίγουρα. Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω πολύ σοβαρής νόσησης και είτε είναι διασωληνωμένοι στην εντατική. Άρα δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς που νοσηλεύονται να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία για να έχουν επαφή με τους δικούς τους. Τι θέλετε να αφήσει πίσω του το 2021, κύριε Κυπρή, και ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον κόσμο? Το 2021 όλοι ελπίζουμε να είναι η τελευταία χρονιά που θέλουμε να μιλάμε για την πανδημία, διότι ούτε εμείς θέλουμε να μιλάμε και εμείς κουραστήκαμε από αυτήν την πανδημία, όπως όλος ο κόσμος. Θέλουμε να τελειώσει αυτό, να επιστρέψουμε όλοι πίσω στη κανονικότητά μας, όσο μπορείς να το ονομάσεις κανονικότητα, διότι αυτή η πανδημία θα αφήσει πάρα πολλά σημάδια πίσω της. Να επιστρέψουμε σιγά σιγά στο 22, ελπίζουμε, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι θα τελειώσουμε το 22, διότι όπως βλέπετε εμβολιαζόμαστε, αλλά αυτές οι παραλλαγές, οι μεταλλάξεις που εμφανίζονται κατά διαστήματα μας δυσκολεύουν αφάνταστα. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το 2022. Δεν νομίζω να μπορεί κάποιος να κάνει προβλέψεις πότε ακριβώς θα τελειώσουμε με την πανδημία. Αλλά ας το ελπίσουμε ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι και τα τελευταία που θα έχουμε αυτήν την νόσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυπρή μου. Εγώ καλή ευχαριστώ. Συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.